Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μετά το κοινωνικό μήνυμα που μόλις είδαμε, ώρα για αυτό που περιμένουμε εδώ και 2 μήνες. Το The Race επιστρέφει για τους τελευταίους αγώνες της χρονιάς, οι οποίοι θα είναι. Πριν φτάσουμε όμως να δούμε τις μάχες, πάμε να δούμε μερικά πλάνα για το πώς μερικοί οδηγοί πέρασαν το καλοκαίρι τους. Δεν γνωρίζουμε ούτε σε ποιο μέρος βρίσκεται αυτό που θα παρακολουθήσουμε, ούτε ποιοι από αυτούς τους οδηγούς βρίσκονταν εκεί που βρίσκονταν. Πάμε να δούμε τα πλάνα και θα καταλάβετε μόνοι σας. Πραγματικά πρώτη φορά βλέπω τέτοια πλάνα. Ποιοι οδηγοί τα κάνουν αυτά τα έκτροπα δεν ξέρω. Πρέπει να τους βρω και να τους παραδειγματίσω παραδειγματικά. Ξέρω όμως ποιοι οδηγοί πάνε για το πρωτάθλημα. Χάρης Τσεκιλτζής, Νίκος Χοντρουδάκης. Αυτοί οι δύο θα σφαχτούν. Πάμε να συνδεθούμε πρώτη φορά με την πίστα, να δούμε τι γίνεται εκεί, λίγο πριν τον αγώνα. Και επιστρέφουμε. Συνάδελφο Παπαδάκη. Από τον Κρητή μας. Ακούει τις τελευταίες οδηγίες. Έχει πάρει την επίσημη θέση του, με τα χέρια στη μέση. Πάμε λίγο στα παλικάρια μας εδώ πέρα και θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Ο Χοντρουδάκης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει εισέλθει ακόμα στο κάρ του. Κάτι φτιάχνει εκεί πέρα. Κάτι πειράζει μάλλον, κάνει τις τελευταίες ρυθμίσεις. Τις τελευταίες ρυθμίσεις εκεί με το μηχανικό του. Μόνο που δεν κρύβει την κάμερα όπως η Ferrari, ναι. Με τον πάγο. Και αυτό έχει για κανένα άλλο λόγο, αλλά δεν έχει κάμερα. Αυτό. Άμα μπορούσε να τσέκνει. Αν μπορούσε. Θα ακολουθούσε τη στρατηγική της Ferrari, και τη δική μας κάμερα. Αν κύριε μάλλον, δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Μάλλον, ναι. Οι φήμες λένε. Μπορεί να υποστηρίζει Mercedes ο Νίκος ο Χοντρουδάκης. Λοιπόν, καταρχήν. Αυτό ήταν ένα side story. Σήμερα έχουμε να δούμε μια μεγάλη μάχη στο light και άλλη μια στο heavy. Ξεκινάμε με τη μάχη του light, όπου ο Χάρης με τον Νίκο θα δώσουν μια μεγάλη μάχη μέχρι σε σχάτων για το ποιος θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Είναι όντως μεγάλη μάχη σήμερα. Είναι σήμερα ωραία. Πραγματικά φαίνεται να διασκεδάζουμε στην πίστα. Κόκκινη κάρτα. Πάμε να δούμε όμως και την κατάταξη. Πέναλτι. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, καμία ανησυχία με 28 βαθμούς, ούτε για βροχές, ούτε για πολύ αέρα, ελάχιστος αέρας που και πάμε να δούμε την κατάταξη.
Η Δανάη, πρώτη pole position μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Ο Λυρίτης, δεύτερος. Ο Θανάσης, τρίτος. Ο Αυξεντίου, τέταρτος. Ο Νίκος Κοντρουδάκης και ο Χάρης Σακελτζής ξεκινάνε από τις δύο τελευταίες θέσεις. Πρέπει να ήταν μαζί αυτοί οι δύο στα έκτροπα που βλέπαμε πριν. Πάμε να δούμε ένα φοβερό flashback που έχουμε φτιάξει. Το 2012. Στην τροφή 4, παραλίγο να έχουμε μεγάλη σύγκρουση. Αποφεύγουν οι τρεις οδηγοί παραλίγο. Το 2018, τριπλή μάχη. Ο ένας προσπερνάει τον άλλον. Ευτυχώς χωρίς αίματα. Το 2016, ο Σπανογιάννης, ως συνήθως, είναι σκληρός αντίπαλος και το αποδεικνύει, βγάζοντας τον αντίπαλό του λίγο εκτός, παίρνοντας μια ποινή. Το 2015, ο Τσακλιτζής μπαίνει στην τελευταία στροφή προσπαθώντας να προσπεράσει. Δεν τα καταφέρνει, παίρνει μια επίπληξη από ό,τι θυμόμαστε. Ένα προσπέρασμα πάλι στο Σπανογιάννη το 14 από εξωτερική. Εδώ, τα αδέρφια Τσακλιτζή είχαν τη στιγμή τους, ο μικρός Παναγιώτης, που πανάει το Χάρη Τσακλιτζή και ο Σπύρος τους περνάει. Το 2018, ο Σπύρος βρίσκεται στον τοίχο. Φυσικά εδώ υπήρχε μια ποινή. Το 2014, ο Τσακλιτζής μπαίνει από εσωτερική, σπρώχνει τους άλλους εξωτερικά και παίρνει νίκη. Βασικά χάνει την πρώτη θέση, φαίνεται στο βίντεο το γιατί. Ξανά ο Τσακλιτζής, στις δοκιμές εξέλιξης το 2018. Το 2014 ο Τσακλιτζής χάνει τον προσανατολισμό του, βγαίνει εκτός και βγαίνει έξω τα χωράφια. Κυρίες και κύριοι, αυτά έχουν συμβεί μέχρι τώρα στα δοκιμαστικά. Δεν είδαμε πολλά πλάνα, δεν χρειάζεται. Περνάμε απευθείας ξανά στην πίστα για τον κύριο αγώνα. Καλή διασκέδαση και φορέστε ζώνη για καλό και για κακό. Ο Χάρης βέβαια και εγώ παράλληλα, εφόσον έχουμε το ίδιο καρ. Το τρεζουλίνι. Φωτογράφε, τράβα μια φωτογραφία. Χάρη στο ομολογουμένος μέτριο καρ. Όμως έχουμε δει το Χάρη ακόμα και με μέτρια καρτ να κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Μην ξεχνάμε, ένα δυνατό σημείο του Χάρη είναι η κίνηση. Και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας. Κάποιο πρόβλημα εκεί με το καρτ του Χάρη. Εντάξει, πήρε μπρος. Έχουμε εδώ τον αλυτάρχη μας. Πάμε, σε λίγο θα έχουμε πράσινη σημαία, θα ανοίξει το pit lane. Δούμε. Να ενημερώσουμε επίσης ότι το καρτ του Νίκου του Χοντρουντάκη είχε πρόβλημα το 64 και τελικά έχει πάρει άλλο καρτ, ένα πληρωματικό. Πολύ κρίμα για τον Νίκο, γιατί παλεύει για το πρωτάθλημα και έχει το πιο δυνατό καρτ που υποτίθεται ότι εύκολα θα έπαιρνε. Ναι, που υποτίθεται ότι εύκολα θα έπαιρνε και την νίκη. Και τώρα είναι αναγκασμένος να ξεκινήσει από τις τελευταίες θέσεις από ό,τι βλέπω. Τέταρτος λοιπόν, ναι. Ο Σταμάτης, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σταμάτης. Πέμπτος είναι ο Νίκος ο Χοντουρδάκης και τελευταίος ο Χάρης. Μάλιστα. Οι δύο διεκδικητές λοιπόν θα ξεκινήσουν από τις δύο τελευταίες θέσεις, παρακαλώ. Αυτό και αν έχει ενδιαφέρον. Και είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση. Είναι όλα έτοιμα για την εκκίνηση. Έτοιμοι. Πάμε! Στη σημαία ξεκινάμε. Πολύ καλή εκκίνηση από τον Χάρη. Η Δανάη αμήνεται.
Ο Λουκάς προσπαθεί, είναι πολύ κοντά, την έχει βάλει στο στόχαστρο και είναι έτοιμος για επίθεση, για να δούμε εδώ, πλησιάζει κι άλλο. Πολύ καλή έξοδο, είναι πολύ κοντά της. Αφήνει το γκάζι σε εκείνο το σημείο, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, και πολύ σωστά. Δεν του βοηθάει, για αυτό έχει φτάσει στα μάτια. Είναι τρίτος πίσω του και παραμονεύει για κάποιο λάθος. Ο Λουκάς πρέπει γρήγορα να βρει τον τρόπο να περάσει. Αλλιώς σε λίγο θα δεχτεί πίεση από την το πίεση από το σταμάτι, την επίθεση και κάνει κίνηση. Πολύ όμορφα η Δανάη, καθαρή μάχη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία μάχη. Έχουμε ξεμακρύνει οι τρεις πρώτοι. Πολύ χρόνο από την Κανάρη, αλλά δεν μπορεί να κάνει την κίνηση για να βρεθεί μπροστά της. Πολύ κοντά πάλι. Για να δούμε εδώ. Αμήνεται η Κανάρη. Έχουμε μάχη όμως και για την τέχνη θέση. Χάρη και εδώ λίγο. Μήπως πως θα κάνει κίνηση, το Χάρης αμήνεται. Για να δούμε. Εδώ μου το πέρασε ο Νίκος, ίσως και όχι. Ο Χάρης ξαναπέρνει. Κάνει κίνηση ο Λουκάς. Πολύ όμορφα, ο Λουκάς είναι μπροστά. Πέρασε. Ο Λουκάς είναι μπροστά και έχουμε προσπέραση για την πρώτη θέση λοιπόν. Θα πέσει μάλλον. Να λάψω το από τον Λουκά, αλλά κρατάει το. Κρατάει όμως. Τα μάτια τώρα είναι κολλημένος πίσω από την Κανάη. Για να δούμε αν μπορέσει να κάνει και αυτό την κίνηση. Προσπαθούμε να πιάσουμε σε ένα πλάνο όλους και τις δύο μάχες. Όσο είναι εφικτό, νομίζω ότι αρχίζει και ξεμακραίνει ο Λουκάς. Και πλέον η Κανάη θα δεχτεί επίθεση από το σταμάτη. Νομίζω ότι ήδη έχει ξεμακρύνει, νομίζω πως ναι. Μόνο με λάθος. Αυτό δεν ισχύει βέβαια και δεν είναι. Και πίσω εδώ πέρα παιδιά. Ναι, έχουμε μάχη και πίσω. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε όλα. Κάτι γιατί περνάνε εδώ πέρα, είναι σε σημείο. Το μυριστήκαμε και γυρίσαμε το πλάνο εδώ. Ένα λάθος του Λουκά εδώ πέρα στην 4. Έκανε ένα λάθος εδώ στην 4 και τον έφτασαν οι άλλοι δύο. Και αποκτά πάλι ενδιαφέρον και εδώ σταμάτησε. Κάνει κίνηση. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Στην εσωτερική στην 1. Νομίζω εδώ θα τελειώσει το προσπέρασμα. Ναι. Πολύ ωραία κίνηση. Ο Νίκος είναι μπροστά. Έχει περάσει ο Νίκος. Ναι. Έχει περάσει ο Νίκος. Μας συγχωρείτε, το χάσαμε αυτό το προσπέρασμα, αλλά είχαμε για πιο μπροστά θέση, όσο ο Χάρης έχει πρόβλημα. Ο Χάρης έχει πρόβλημα και σταματάει στη μέση της πίστας. Πρόβλημα, έχουμε κίτρινη σημαία. Βλέπουμε χεράκια. Πρέπει και συγχώρησα στα το χέρι, η Σιδανάη δεν το σήκωσε. Ο Λούκας το έχει σηκώσει από πολύ πιο πριν και έχει κόψει τώρα. Τώρα είναι πολύ κοντά στον Λούκα. Η μάχη εδώ πέρα συνεχίζεται, έχει ανάψει η μάχη εδώ πέρα παιδιά. Δεν καιγόμαστε από τον ήλιο, όχι κυρίες και κύριοι, καιγόμαστε από τις μάχες εδώ πέρα. Δυστυχώς ο Χάρης αναγκάζεται να καταλήξει, πολύ κρίμα. Λούκα, το μάτι, το ξέρω, το είδα. Πέφτει η καροσημαία. Πέφτει η καροσημαία, το χάσαμε με την εγκατάλειψη του Χάρη. Την καροσημαία, λάθος μας. Έχουμε πρώτος Λουκάς. Σταμάτης είναι δεύτερος και τρίτης. Πρώτος εδώ. Κάτω στο Λουκάς, ένα μοναχικό αγώνα, δεν σχολεύτηκε καθόλου, δεν είχε πρόβλημα. Σε κανένα.
Πέμπτος ο Νίκος, ο Χοντουρδάκης και έκτος... Έχουμε λοιπόν Άρης, τα προσωρινά αποτελέσματα, τα οποία λένε πρώτος... Είναι ο Λουκάς. Λουκάς. Δεύτερος Σταμάτης, τρίτη Δανάη, τέταρτος Λούκας. Λουκάς. Λουκάς. Ψεντίου. Λούκας είναι ο άλλος. Όχι. Λούκας είναι ο Ψεντίου, τα έχει βεντεύει φίλε. Πέμπτος ο Λούκας. Είναι Λούκας. Πέμπτος ο Λούκας. Επιμένει εδώ ο Σωτήρης. Επιμένει ο Σωτήρης. Πέμπτος ο Λούκας λοιπόν. Ας είσαι λες γενική κατάσταση. Τέταρτος ο Λούκας. Τέταρτος ο Λούκας. Πέμπτος ο Νίκος και έκτος τελικά ο Χάρης. Νομίζω απογοητευτικός και για τους δύο, γιατί και ο Νίκος έχασε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα μπορούσε να διεκδικεί την νίκη. Πάμε στον πιο ανάποδο οδηγό του πρωταθλήματος. Όπου βλέπετε ανάποδη στο βάθρο. Και ενδεχομένως και τη νίκη την έχει ο Σταμάτης. Πες μας για τον αγώνα. Αγώνας ήταν πάρα πολύ ωραίος, άριστος. Εντάξει, λίγο το κάρτ ήθελε παραπάνω δεστήμα, είχε παραπάνω δεστήμα από πρώτος. Πάντα όλα εντάξει καλά. Δηλαδή, άμα είχαμε άλλο ένα γύρο. Το τέλος τον έφτασε. Τον έφτασα πάρα πολύ. Πίστευα ότι είχα άλλο ένα γύρο, αλλά τελικά ήταν τέλος του μέρα που τον είχα περάσει. Τον είχα πλαγιάσει, είδαμε ακριβώς τον πρόσωπο. Είχα το 74, είχα γρήγορα κάτω. Δεν το συζητάμε. Κατάφερα κάτω για τη θέση. Τελείωσε τα μάτια από πίσω που άρεσε να πίεζε. Βγήκε τελικά. Είχε μια πολύ ωραία μάχη κατά πίσω από τον Δανάη. Είχα. Ναι, πράγματι είχα, αλλά έπρεπε να την πάρω. Πολύ καθαρή. Ήταν πιο αργή και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να περάσει καλά χωρί να τη κάνω κάποιο κακό. Ωραία, ήταν πολύ ωραία. Ήταν ξύλο, ρέξαμε. Είχα και το θεματάκι μου με τα ελαστικό. Δεν μπορούσα να πω θέμα δεξιά, βασικά μόνο στην πατρία που είχε δεξιά. Αλλά μου κόβε πάρα πολύ. Το φτιάξαμε, ήμουν ακρίο. Αλλά εντάξει, ωραία πήγε. Πολύ ωραία, περάσαμε. Αυτό έχει σημασία. Είχε αδρεναλίνη, εσεί η τριάδα εκεί είχατε πολύ δυνατή. Φουλ αδρεναλίνη. Σα έβλεπα τράβα τι φωτογραφίε και λέω. Να συμπληρώσω όμως κάποια πράγματα για το δεύτερο αγώνα. Η Δανάη αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εδώ, έτσι. Από ό,τι διαπίστωσα, η Δανάη μάλλον εκνευρίστηκε μαζί μου στον δεύτερο αγώνα και δεν ήθελα να κάνω κακό σε εκείνη σε καμία περίπτωση. Την πίεζα λίγο παραπάνω, πράγματι. Την πίεζα όταν ήμασταν μπροστά ο Σταμάτης, ήταν μετά η Δανάη, μετά ήμουν εγώ. Ο σκοπός μου για να ξέρει και η ίδια είναι ότι ήθελα απλά να της δώσω μια παραπάνω όθηση από πίσω για να μπορέσει να αποκτήσει το πλεονέκτημα να περάσει το Σταμάτη γιατί ήταν πιο γρήγορη και αυτή κατάλαβα και εκείνος είναι το κάτι το οποίο όσοι παρακολουθούν τη Γκάσκα το έχουν πολύ καλά αυτό, το χρησιμοποιούν εκεί πέρα, δίνουν όθηση στο μπροστινό και δεν θα να τον κάνουν έξω αλλά να δώσουν όθηση για να περάσει το μπροστά επειδή είναι πιο γρήγορος για να μπορέσει να περάσει και όλο. Πέρα από αυτό έχασα λίγο χρόνο, δεν κατάφερα να πρώτη πόλη, ωστόσο μπήκαμε στον αγώνα και έψαχνα την ευκαιρία να περάσω την Δανάη. Κάποια στιγμή τη βρήκα, τα κατάφερα γιατί ήμουν πιο γρήγορος, είχα και πιο γρήγορο κάρτα έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ότι ήμουν πιο γρήγορος, απαραίτητα. Και κατάφερα να περάσω μπροστά. Από εκεί πέρα έπρεπε να διαχειριστώ το Σταμάτη, όπως έρχονταν το μάτι μου πίσω. Είχε πίεση λίγο στο τέλος, που άρχισα να κουράζομαι. Είχα κουραστεί αρκετά, ήταν δυνατό και αυτό με χτύπησε τα χέρια κατευθείαν. Το καρτάκι. Πίεζα αρκετά γιατί Δανάη ψάχνα έναν τρόπο να μπορέσω ανώδυνο να την περάσω χωρίς να την εκνευρίσω. Το βρήκες όμως. Το βρήκα σε αυτόν τον αγώνα. Και κατάφερα και πέρασε μπροστά. Η πρώτη μου νίκη, χαίρομαι πάρα πολύ που τα κατάφερα. Δεν θα έχει άλλη. Αυτό δεν θα έχει άλλη. Το ξέρω αυτό. Γιατί είναι μια εμπειρία την οποία αξίζει να την έχουμε όλοι. Ναι. Τα συναισθήματά σου μετά από τον τερματισμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν φάνηκαν τόσο πολύ. Ήμουν λίγο κιμιράκιμεν. Ήμουν λίγο παγωμένος, αλλά μέσα μου έπαιζε. Παγωμένος ή παγωμένος? Όχι, παγωμένος δεν είμαι καθόλου. Το φάω μετά. Το ότι ήταν βέβαια, το ότι ένιωσα απ' έξω δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Μόλις κλείσει. Μόλις κλείσει. Δεν το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή. Μόλις κλείσει το δωμάτιο, θα ακουστεί στην πολυκατοικία. Ακόμα ένα αγώνα. Πα για το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και είστε επανειδήν σε 2 εβδομάδες. Summer time, Θανάσης, δεύτερη θέση, πολύ δυνατός, πολύ γρήγορος, πολύ επιθετικός όπως πάντα, αλλά και σωστός όμως, χωρίς να κάνει προβλήματα. Φέτος είναι Παναγία. Συγχαρητήρια για τη δεύτερη θέση, ήταν πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ ξεκάθαρη. Πες μας λίγα πράγματα για τον αγώνα σου. Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ ωραίος, ήταν πάρα πολύ μεγάλο.
Πάρα πολύ καλός ο αγώνας, πάρα πολύ καλό το κάρτ. Εντάξει, απλά η πίστα λόγω εχθές ότι είχε βρέξει χώμα, ζέστη, σκόρπιν όλα κλπ. Ήμασταν οι πρώτοι που μπήκαμε από εκεί, καθάρισα να χάσαμε λίγο χρόνο στα πατήματα μέχρι να κάνουμε χρόνο. Αυτό μου κόστησε. Μάζευα και άνοιγα συνέχεια τον χρόνο μου, κατέβαζα τον χρόνο μου δηλαδή. Αν είχα άλλη μια σοφή, θα είχα περάσει τα βάζω πολύ. Θεωρώ ότι γενικότερα αυτό το έχει σε όλο το πρωτάθλημα φέτος. Δηλαδή, όσο περισσότεροι γύροι περνάνε, τόσο κατεβαίνει ο χρόνος και κατεβαίνει αισθητά γύρω με το γύρο. Δεν κατεβαίνει ένα κλάσμα ή οτιδήποτε. Κατεβαίνει. Δηλαδή, μονίμως βελτιώνεσαι. Εντάξει, αυτό είναι σχετικό. Προσπαθώ να προσαρμοστώ από την κατάσταση του κάρτ στην πίστα. Το συνέστημά σου μετά τη λήξη. Ήσουν ευχαριστημένος, πιστεύεις ότι άσχετα. Αν όχι, πίστευα ότι θα ήθελα να έχω άλλο ένα γύρο. Εντάξει. Και αυτό ακόμα είναι ένα συνέστημα που δεν πειράζει. Όμως η δεύτερη θέση ήταν, πιστεύω, δίκαιη για το χρονικό όριο αυτό. Ναι. Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό. Όχι, σκεφτείτε το. Συγχαρητήρια και πάλι. Και αγάπη μόνο. Έτσι. Όχι ότι λείπουνε κάποιοι. Μπορεί να μην φανεί. Πάρε λάχι. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο συναρπαστικός πρώτος αγώνας για σήμερα. Με τον Χάρη και τον Νίκο να μην τερματίζουν στις ψηλές θέσεις, να μένουν πολύ πίσω, παρόλα αυτά η μάχη να ανάβει. Πάμε για τον δεύτερο αγώνα που κάτι μου λέει ότι αυτοί οι δύο θα βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Καλή διασκέδαση και απολαύστε το. Βαθμολογίες δεν θα δούμε τώρα, ήδη θα τραβήξει πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο, θα είναι πολύ μεγάλο, δεν μας παίρνει. Πάμε κατευθείαν για τον αγώνα και θα δούμε τη βαθμολογία σύνολο και στους δύο αγώνες. Είναι πληρωτέα πλέον. Ναι. Η ζημιά. Έχει τον αφήνει θετικά να περάσει. Μπράβο. Μεγάλο λάθος να πλέγονται σε μάχες. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Μεγάλο λάθος τώρα. Θα γυρίσει το Χάρη. Τι θα δούμε στον τρότος ο Λούκας. Με το Πούλμαν. Και να δούμε. Δεν έχω το πρόβλημα. Δεν πειράζει. Δεύτερη θέση, δεύτερος ο Χάρης, ορίστε, οι δύο λοιπόν που έπλεξαν εκεί πέρα, βάζει πίσω του τον Νίκο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και υπενθυμίζω εδώ πέρα τις πολύ καλές εκκινήσεις του Χάρη, παιδιά. Όχι, λοιπόν, κάτι χάσαμε, παιδιά. Κάτι χάσαμε, κάποιο πρόβλημα. Το λογικά μέσα στα πιτ. Εδώ πέρα. Έχουμε το λογικά μέσα στα πιτ και λογικά θα κινήσει από το που κλείνει από την τελευταία θέση. Θα το δούμε. Έχουμε όμως πρώτο τον Λούκα. Δεύτερο τον Χάρη. Τρίτο τον Νίκο. Τέταρτη τη Δανάη. Και πέμπτο τον Σταμάτη. Το Λουκά, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα ξεκινήσει από το πιτ lane. Στα πιτ, για να δούμε. Ή από την εκθέση. Το ξαναβγάζουν. Θα κάνει το μισό γύρο, το ξαναβγάζουν. Να δούμε σε ποια θέση είναι όμως. Λογικά είναι στην έκτη, μετά και την αλλαγή του κάρτ. Θα αλλάξει κάτι, για να δούμε. Δεν άλλαξε κάτι από τώρα. Δεν άλλαξε κάτι, απλά ποια ήταν η αρχική του θέση. Αν ήταν δηλαδή όντως έκτος. Να σου πω, έξι τρέχουν, μην το βάζεις σε κομπό. Έξι λοιπόν ο Λουκάς. Αυτό θα ήταν επιτυχία, να τρέχουν έξι για να ξεκινήσει το έβδομο. Και πάμε λοιπόν, πήγαμε, κλείνει κατευθείαν. Θα έχει πάρει την εξωτερική. Είναι δίπλα στο Λούκα, αλλά ο Λούκας θα κρατήσει. Έχει σε κατευθείαν ο Λούκας την πόρτα γιατί ξέρει τις πολύ καλές εκκινήσεις, τις εκρηκτικές εκκινήσεις του Χάρη. Τέλος ο Χάρης. Τρίτος ο Νίκος, ο οποίος πιέζεται από το Σταμάτη. Τέταρτος
είναι ο Σταμάτης, πέμπτος ο Λουκάς και έτσι θα ανάβει μέχρι κάτι να πεις, αλλά δεν θα ξανακερδίσει. Μια χτεσμένη, μια μάχη για την τελευταία θέση προς τον άλλο. Ο Νίκος έχει πάλι την εσωτερική. Πάει για Chris Cross και περνάει πάλι ο Χάρης. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Πολύ καθαρή. Πολύ ωραία. Μπράβο στα παιδιά. Ο Λούκας εντάξει έχει φύγει μπροστά και... Εδώ την τριάδα μας. Μπροστά. Σταμάτης από πίσω. Τρενάκι. Ιδανάει με το. Εδώ πάλι μια λάθος στο Χάρη. Προσπαθούμε να τραβήξουμε όλα. Πολύ έξυπνα ο Χάρης. Κλείνει πάλι την πόρτα. Ακούω τον Νικολάκη περνώντας από εδώ να φωνάζει. Κάνε στην άκρη, ναι! Αλλά ο Χάρης μάλλον δεν ακούει. Δεν έχει αυτό το κάτι παραπάνω. Προσπαθεί απ' έξω Άρης. Τώρα Άρης. Για να δούμε. Τον κλείνει με το γάτι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία μάχη. Μα κρατάει στις μύτες. Το ίδιο σκηνικό για ακόμα ένα εκεί. Πάρει μπροστά και ο Νίκος να ακολουθεί κατά πόδα. Να έχει την εσωτερική. Ένα κλείστημα εδώ πέρα του Χάρη. Δίνει την εσωτερική στον Νίκο. Θα κλείσει εδώ πέρα στην τρία για να δούμε. Χτύπημα από τον Χάρη. Ένα χτύπημα εκεί πάνω στο φρενάρισμα. Και για να δούμε τώρα. Τώρα ο Χάρης έχει κάνει τον Νίκο λαγό και τον κυνηγάει. Για να δούμε, για να δούμε. Νομίζω όμως ότι είχε αρχίσει να ξεμακραίνει ο Νίκος. Δεν έχει τελειώσει τίποτα όμως ακόμα. Ο Χάρης έχει κουραστεί ίσως και... Έχουμε και πίσω μάχη ωστόσο. Ο Νίκος έχει κρατήσει τέτοιο. Αυτό νομίζω, οπότε πάμε λίγο πιο πίσω. Έχουμε τον Λουκά, έχουμε τον Σταμάτη με την Ανάη.
τρισλέτα. Έχουμε καλό σημαίνει. Πάμε για τερματισμό παρακαλώ, συγγνώμη. Αποσυντονιστήκαμε λιγάκι εδώ, πάμε τον πρώτο. Και καρό σημαία πρώτο ο Λούκας, εύκολα. Εύκολα, δεύτερος ο Νίκος, τρίτος ο Χάρης. Για να δούμε εδώ τώρα. Τέταρτος Σταμάτης, πέμπτος Λουκάς και έκτη Δανάη. Ο Χάρης δεν άντεξε, τους τελευταίους δύο γύρους έφτασε και έδωσε τους πέντες όλα. Βλέπουμε το Λούκα εδώ, την πρώτη θέση, δεύτερο ο Νίκος. Έχουμε και τον Πέτρο που μπαίνει μπροστά μας. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια στο teammate του εδώ πέρα. Τρίτη θέση, τέταρτος ο Σταμάτης, πέμπτος ο Λουκάς. Έχει η Δανάη. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Πολύ μεγάλη μάχη. Πολλά μπράβο. Συγχαρητήρια. Καθαρά έπαιξαν τα παιδιά. Καθαρή μάχη. Κυρίως. Πίσω μου που είναι για να ξέρω, έκανα λάθος, κοιτάω τη μία μεριά, δεν τον βλέπω και δεν είχα καθόλου χρόνο να κοιτάξω την άλλη και λέω θα είναι δίπλα μου και το άφησα επίτηδες λίγο χώρο για να μην κερδίσουμε, να μην γίνουμε παράγοντες. Βρήκε την ευκαιρία γιατί πάντα φωνότανε, αλλά τώρα βρήκε την ευκαιρία και άφησε λίγο χώρο και να μου κλείσει όπως το έκανα εγώ. Μετά τελείωσε, είχε πιο γρήγορο τελείωσε. Μετά πέθανε και όλες δεν μπορούσα να στους δείτε ένα τελευταίο δείτε, δεν μπορούσα καν να το κυνηγήσω. Δηλαδή... Εντάξει, πάρα πολύ, εμείς το ευχαριστηθήκαμε. Τον ακούπησα μία γιατί έπαιξε έξι να πάτησε φρένο. Και λέω εντάξει, σήκωσα τη χέρια γιατί έπαιξε, εντάξει. Δεν μπορούσα να πάω από εξωτερική εκεί, όσο και να ακούμε. Είναι πολλά τα μέτρα παραπάνω, δεν γίνεται. Γιατί έπαιξε και το κλείσιμο. Αλλά τελείωσε, ναι. Εκεί το φρενάρισμα ήταν φωστικό. Μούριασες. Ξέρω τι φταίει. Είσαι πιο όπως είπα, δε. Τώρα πραγματικά θέλω ένα κρεβάτι. Θέλω ένα κρεβάτι πραγματικά τώρα. Πάμε να δούμε και το Νίκο, Νίκος, πάμε παιδιά, πάμε, ψάχνουμε εδώ, Νίκο, όλα καλά σήμερα, τον ευχαριστήθηκα, ξεκίνησα τρίτος, έκανα πολύ καλή μάχη με τον Χάρη, τα αλληλοπροσπεράσματα συνέχεια, βρήκα την ευκαιρία στη δεύτερη στροφή και το πέρασα. Του έκλεισα μετά και την ιστορική και στην τρία και κράτησα για τους πόντους της για τη θέση. Πολύ καλός, πολύ δυνατός αντίπαλος ο Χάρης, ο καλύτερος της θέση και πιστεύω να έχουμε και τελευταία γωνά μια τέτοια, γιατί τέτοιες τιμές τελειώνουν, οπότε πάμε για τελευταία γωνά σε δύο εβδομάδες. Τελικό, ναι, εκεί κρίνω το όλα, πέντε βαθμούς διαφορά μας, πολύ κοντά, οι δυο μας πλέον θα δούμε, θα κρυθεί στο τέλος, θα το απολαύσουμε, θέλουμε. Νικητής, εδώ κύριος. Κυρίες και κύριοι, εδώ νικητής. Πάμε. Δεν φαινόμαστε όμως, έλα από εδώ, Λούκας. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Συγχαρητήρια. Μας κολλήκαμε στο αγώνα. Ήταν το κάρκαν τέλειο. Τέλεια, δεν σε κάνεις. Πήγαινε ο πίτελα.
Παίζουμε μόνος εγώ, δηλαδή μπροστά ήταν ενόχλητο. Ξεχάσαμε κάποια στιγμή, εγώ σε έψαχνα τον εμφανισμό. Βλέπω ξαφνικά, ετοιμάζεται σημαία και έψαχνα να δω πού είσαι. Δεν είναι αυτό, είναι πρώτη νομίζα. Εντάξει, δεν μου έσαμε λεφτά, εγώ νομίζω διαφορά στα εκεί ανεβαίνεις, τι κοιτάς. Καλά. Καλά σου λέει, δεν σε λένε και πολύ light. Να πας στο Χέβι, να φύγεις, να πας αλλού. Θα τα πει μόνος του ρε, πες τα ρε. Λοιπόν, τι είναι πρώτος. Είσαι ο πρώτος λοιπόν. Ποιον κέρδισες ρε. Σε αυτόν που είναι εγώ πίσω, ναι. Δεν θυμάμαι τι έγινε, να ξέρεις. Πες μου τι έγινε πρώτα. Μπράβο, να μάθω. Κάτσα γυμναστικά. Μετά έκανα αφήκα να κυνηγάω που μετά έκοψα ρυθμό για να φτάσει μια άλλη να δω γραμμές. Ήθελα να ανταλλάξει λοιπόν πληροφορίες από τις φαίνες. Ναι, δοκίμασα με Κοίτα χαμόγελο ρε, επειδή με κέρδισε. Όχι ρε. Κοίτα χαμόγελο. Τα φανούν τα παιδιά λέω. Άξι, ρε, το διφέσαι. Θα ξεκινήσει τα δοκιμαστικά αυτά. Ξεκίνησα τρίτη δοκιμαστικά. Έκανα καλή κίνηση. Έκανα όμως το χάρις καλή κίνηση. Έφυγε μπροστά με τον Λουκά. Και εγώ που είχα να τους άμυνες να κίνησε δύο κάποιους. Και μετά όταν ξεμάχνα να κίνησω, θα γίνω αυτό που δύο κοντά. Το κατάφερα. Ο Λουκάς δεν έφυγε. Και έκανα με μάχη το χάρι συνέχεια. Χάσατε και χρόνο να πούμε που θα έλεγα. Ναι, χάσατε χρόνο. Για την νίκη δηλαδή. Ναι, για την νίκη είχε χαθεί. Δύο ώρες είχε χαθεί. Κάναμε λοιπόν περάσματα συνέχεια. Θα το δεις. Θα σ' αρέσει. Έκανα την κίνηση να το περάσω. Έκανα την κίνηση να το περάσω. Και συζήτησε ο Πίτας με την εταιρική και νομίζω ότι είναι σαν ένα κοπάνημα εκεί. Καταλάβω, αλλά δεν πειράζει. Άμα ήταν επίτηδες, θα σε είχα στείλει. Θα ήθελα να σκρανώ, γιατί δεν πολλοί και χάρης, και από εκεί πέρα κράτησα τη θέση, μέχρι για την θέση. Δεν ήταν καμπτυμένο, σε ένα τρίπο δεν είναι πρωτάθλημα, τώρα μην πω ποτέ πάλι. Τι από το σύντομα που είπαμε πριν δεν κατάλαβες. Πόσο και σύντομα. Τα είπα όλα, τα είπα γρήγορα. Μια χαρά, πάμε για τον 10ο αγώνα. Ωραία. Όλα εκεί τα πετσούν, πιστεύω, δεν έχει τίποτα ακόμα, θα δούμε. Στο χαρτάκι μόνο να μην πες την αλήθεια, πόσο 100% είσαι έτοιμος για το πρωτάθλημα. Πόσο 100% δεν είναι και η πρώτη φορά που πάει το πρωτάθλημα έτσι, πόσο 100%. Όλοι μας, ο Ζήσης το παίρνει συνήθεια. Ναι, αυτό ακριβώς.
Είμαι αρκετά έτοιμος. 90% σύνολο 95%. Άσε και κάτι να πάρουμε εμείς. Από το 100 δεν έχει να πάρουμε τίποτα. Ενώ νιώθω έτοιμος. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό. Πάντως φέτος που είμαστε ζευγαράκι είναι πιο μεσθωμένος. Με έχει τρώσει ο τέτοιος. Δεν θα σε δυσκολεύω. Τον Μάρτιο σκεφτόμουν. Έχει δίκιο. Τον Μάρτιο σκεφτόμουν πριν το Σεπτέμβριο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, αν και δεν πρέπει να γελάω. Ήρθα για να πάρω το μέγιστο και πήρα λίγο κάτω από μένα. Ωραία, πες μας. Ξεκίνησα τα δοκιμαστικά, ξεκίνησα δεύτερο, τα περίμενα γύρω τρίτο, βλέπω δεύτερο και αμέσως το καλύτερο βλέπω τον Νίκο πίσω μου, οπότε λέω τι είναι. Ο Νίκος πίσω, εγώ μπροστά. Το ήθελα, αυτό προσπάθησα. Και από εκεί πέρα και πριν τα κακέντια, μπορείς να κυνηγήσεις την πρόσθεση. Ναι, αλλά δεν ήταν το φαν, γιατί ήξερε ότι ο Νίκος το πίσω μου. Έκανα καλή εκκίνηση, έκανε και πρώτος καλή εκκίνηση, οπότε είπε βέβαια μετά δεν έκανε καλή εκκίνηση, εγώ μου είδα τέλεια εκκίνηση. Γιατί με έκλεισε αμέσως, οπότε απλά προσάρμοσε τη στρατηγική του, αφού δεν έκανε καλή εκκίνηση. Εγώ να βλέπω τι ήταν η στρατηγική του. Πήγα στην αντίθεση, τον κόντρα τα πρώτα 100 μέτρα, μετά έβαλε το μήτρο, έφυγε. Ο Νίκος έμεινε στην αρχή ένα γύρο πίσω, 1,5. Πάω ωραία, εντάξει, το έχουμε. Πρόσεξε κάτι, μέσα σε ένα γύρο 1,5 μέτρα σε βέβαια, κατάλαβα ότι για να με φτάσει τόσο γρήγορα έχει καλύτερο χάρη. Οπότε άρχισα άμυνα, άμυνα, άμυνα. Μέχρι που βγήκε λίγο η κούραση, έκανα ένα λάθος. Πάντα κοίταγα 2-3 φορές κάθε γύρω συγκεκριμένα σημεία που ήταν για να ξέρω πού θα πάω και να το κλείσω. Κοιτάω δεξιά, δεν τον βλέπω. Έφτανα πάνω στη στροφή, δεν είχα καθόλου χρόνο να κοιτάξω αριστερά, καθόλου όμως, γιατί ήξερα ότι σίγουρα αυτό δεν τον είδα δεξιά θα έχει κοπεί αριστερά. Για να μην συγκρουστούμε, ανοίγω λίγο τη γραμμή μου. Μπήκε παραμέσα από ότι του άκουγα σε κάθε γύρω. Και μπήκε σχετικά βασικά μπροστά μου και έκλεισε. Οπότε εκεί τελείωσε. Ενώ σε κάθε γύρο έφτανε δίπλα μου, έφτανε ένα λάστιχο πριν, δεν μπορούσε να με κλείσει, ήμουν εγώ, το ξαναπέρναγα. Έκανε τις 10 πούλτα παραπάνω, μετά τελείωσε. Μετά μου βγήκε η κούραση, φάνηκε και όλο το κάτω ότι άνοιξε μισό δευτερόλεπτο πόσο ήταν συνολικά. Δεν τον έφτανα καθόλου, κατάληξε. Κλήρωσα την πίστη και σίγουρα πρέπει να κλήρωσα και τα μετάλλια. Αλλά για το πρωτάθλημα το βλέπω λίγο πίσω. Γιατί και στο τελευταίο πρέπει να έχει καλό κάτι. Νομίζω έτσι καλό κάτι. Νομίζω πρέπει να πω και εγώ κάτι καλό εμείς στην τριάδα. Αλλά νομίζω δεν αρκεί να πω πρώτα πρέπει να πούμε κοινοθέτης παραπάνω ένας από τον άλλον και αυτά. Εννοείται δεν ξέρουμε, γιατί μπορεί παράδειγμα να εγκαταλείψει κάποιον και θα περάσει μηδέν και αμέσως προσθεθούν... Θα παίξουν και μέσα, θα παίξουν το δίκο τόπο, θα αναμένουν μέχρι τον επόμενο αγώνα για να δούμε τι πραγματικά θα γίνει, οι προβλέψεις της στιγμής. Τελευταίος είναι και που δεν έχεις και που δεν έχεις άλλη επιλογή, δηλαδή ό,τι και να γίνει τέλος. Σαν φτάνει τον τελικό ή το παράταση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στον επόμενο. Θα τα πούμε στον επόμενο, εδώ θα είμαι. Θέλω να κλείσω όλες τις αγώνες του γκρουπου. Και είναι πολύ δύσκολο για σένα. Έχω κάνει 70 συνεχόμενους, μου λείπει ένας ακόμα για να είμαι σε όλους. Μακάρι να είμαι. Τέλεια. Έγινε. Τι ήταν αυτό, απίστευτη μάχη. Οι δύο πρωταγωνιστές πάνε για το πρωτάθλημα, αν και ο Νίκος έχει ξεφύγει λίγο στη βαθμολογία. Βαθμολογία ομάδων δεν θα δούμε, καθώς χρειάζεται και το heavy group για να δούμε πού έχουν φτάσει τα πράγματα. Εκεί πραγματικά δε μάχονται. Αφήστε. Μόνο αυτό που είδατε αξίζει. Αφήστε το, δεν θα το φτιάξω καν το βίντεο. Αν είστε ακόμα εδώ και δεν έχετε κλείσει το βίντεο, γιατί πραγματικά έχει διαρκέσει πάρα πολύ, δείτε εδώ κάτω στην οθόνη, κάτι θα βγάλει. Αν μένεις στην Κρήτη, αυτό εδώ κάτω θα σε ενδιαφέρει. Καλή συνέχεια και ό,τι και να κάνεις, προσοχή στο δρόμο, με ζώνη και κράνος. Τα φιλιά μας.